Καλησπέρα σας, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο Υγεία να έχουμε, να έχετε Σε ένα 2018 που ήρθε και αυτό στην ζωή μας Κάποτε πιτσιρικάδες Περιμέναμε πώς και πώς να έρθει το 2000 Και νομίζαμε ότι ξέρω εγώ θα, θα βλέπουμε Διαστημόπλια να περνάνε μπροστά μας Ε Βασίλη μου κάτι τέτοια σκεφτόμασταν Όταν ακούγαμε ότι θα μπει ένα διάρρη μπροστά μας Φαινόταν εξωφρενικό Τώρα που έχουμε φτάσει το 2018, ε, τάξη, ένα νούμερο είναι, αλλάζει κάθε χρόνο. Την υγεία μας να έχουμε και να προχωράμε. Ξεκινάμε με την πρώτη ώρα για μπλε του 2018. Βάζουμε άλλο ένα νι από το 2006 που ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2006 ως ώρα για μπλε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Έχουμε φτάσει εσύ ως το 2018, το νι μπήκε στο 17 το οποίο έφυγε και ξεκινάμε με τη νέα σεζόν. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης απέναντί μου στη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Ευχές σε όλο τον κόσμο να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να ονειρεύεστε, να μην τα παρατάτε και πάνω απ' όλα φυσικά να έχουμε την υγεία μας, αλλά εφόσον έχουμε την υγεία μας να δίνουμε αξία σε αυτά που, που μας κάνουν καλό. Στα υπόλοιπα που δεν μας κάνουν καλό, ε, έστω και αν καθυστερήσουμε να το καταλάβουμε ότι δεν μας κάνουν καλό, κάποια στιγμή πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να δίνουμε αξία μόνο σε αυτά που μας κάνουν καλό και να προχωράμε. Να μην συνεχίσω τις φιλοσοφίες μου, Βασίλη μου, μέρα που είναι, πρώτη εκπομπή του, του χρόνου. Ε, δεν πειράζει, ε. Ρίξε καμιά πενιά να ξεκινήσουμε. Όπως με ακούτε, το μπουκόμα έχει φύγει. Έτσι δεν είναι, Βασίλη μου, ένα-δύο, ένα-δύο, μια χαρά η φωνούλα μου είναι πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο καφεμάγαζο γιατί στην κυριολεξία από την ημέρα που άρχισα να πίνω τα εκπληκτικά βότανα βέβαια δεν έχει μόνο βότανα, έχει πολλά άλλα αλλά από εκείνη την ημέρα και μετά άρχιζα να ανοίγω, να ανοίγω, να ανοίγω και να είμαι κούκλος που λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Συρίγος. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχω μπροστά μου ένα εξαιρετικό φασκόμηλο στην υγειά σας, το, το έφτιαξα με τα χεράκια μου και δεν είναι μόνο αυτό το οποίο μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία Καφέ Μάγαζο 2310705554 και στο καφεμάγαζο.gr Μπορείτε να περάσετε και από την Ακαδήμου στον Εύωσμο εκεί όπου βρεθήκαμε και περάσαμε πάρα πολύ ωραία που είχαμε και τα, τα ψησίματα με τις εξαιρετικές σοκολάτες Σοκολάβ με τον υπέροχο καφέ Βέντο και με τα βότανα τα οποία είναι πάρα πολλά εγώ τώρα πίνω, απολαμβάνω ένα φασκόμηλο και τσουκνίδα έχουμε και ματζουράνα και φλισκούνι και λουίζα και χαμομήλι και χαλαρωτικό και τσάι του βουνού και Χινάτσια. Αυτό με έκανε να ξεπεράσω το, το μπούκωμα. Και κρυολόγημα και μέντα και καλέντουλα. Και για τις γυναίκες έχουμε το υπέροχο βότανο που λέγεται «Δύσκολες μέρες». Κοντά μας και η φούρνη Άλμπους Λιβαδόπουλος. Ε, νομίζω ότι Έχουμε αποθέματα ακόμα. Μπορεί να πήραμε και 2 κιλά. Σήμερα, Βασίλη μου, ζυγίστηκα και έχω δύο κιλά πάνω. Να ξέρει. Σε σχέση με το πέρσι του 2017, το φέτο του 2018, με βρήκε με δύο κιλά και παραπάνω. Ε, έχουν ευθύνη και οι φούρνοι Άλμπου Λιβαδόπουλο για όλου εσά, γιατί νομίζω ότι τα τσακίσατε όλα και τα μελομακάρονα και τι κουραμπιέδε και τα τσουρέκια και τι βασιλόπιτε και. Και έχει πολλά. Έχει πάρα πολλά. Σε πανόραμα και φυσικά σοφούλη και ασβεστοχώρη. Μια και λέω ασβεστοχώρη, να πεταχτούμε, να χτυπήσουμε μετά την εκπομπή. Μέρι γράφε μια ωραία κρέπα ή ένα ωραίο hot dog ή ένα ωραίο toast. Όλα αυτά στο ολοκένουργιο Coffee Square στο Ασβεστοχώρι, στην πλατεία του χωριού, μόλις μπαίνει δεξιά δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχώρι. Έχουμε αρκετά να πούμε για σήμερα. Δυστυχώ είναι μια μέρα που υπήρξαν απώλειες με τον θάνατο του Ντούσαν Μητόσεβιτς, με αυτόν του Έγκεν Γκέραρτ, Καλό παράδεισο, καλό παράδεισο συγγνώμη, και στους δύο. Ο Μιτόσεβιτς που πάλευε τα τελευταία χρόνια, στα 68 του μας άφησε σήμερα, πάλευε με τη ρημάδα αυτή την αρρώστια. Είχε, βέβαια οι περισσότεροι το θυμούνται για εκείνη την πολύ μεγάλη ευκαιρία που αν έμπαινε γκόλ ίσως σημαίνει και πρωτάθλημα. Τα λέγαμε και πριν από καιρό με την άλλη απολία του του Ράους, του τότε προπονητή του Ηρακλή, τη σεζόν 83-84. Τότε είχε πετύχει 7 γκολ σε 26 παιχνίδια. Ήταν ποδοσφαιριστής του, του Ηρακλείου Ντούσαν Μητόσεβιτ. Προπονητή τη από το 1994 έω το 1996. Καριέρα μεγάλη κυρίω στην Κύπρο με πρωταθλήματα με την ανόρθωση. Και στην Κύπρο πολύ μεγάλο λόγο γίνεται σήμερα για την απώλεια του Μιτόσεβιτς. Για τον Γκέραρτ, εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι, είναι λίγο. Ένα προπονητή φυσικά που πέρασε και από τον Ηρακλή και για του δύο. Υπάρχουν Ανακοινώσει, συλληπιτήριε από, από το ποδοσφαιρικό τμήμα που βγήκαν σήμερα και για τον Μιτόσεβιτ και για τον Γκέραρτ. Γι' αυτό, κάθε φορά, λέμε: Την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα. Η ζωή είναι έτσι. Ε, ότι ξεκινά, κάποια στιγμή τελειώνει. Δεν υπάρχει κάτι το διαφορετικό. Και ε, πρέπει να, να συνεχίζουμε όσα και αν τέτοια συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Καλό παράδεισο και στον Ντούσα Μητώσεβιτς και στον Εγγεγκέρ. Ανακοίνωση πριν από πολύ πολύ λίγα λεπτά έσκασε για ακόμα μια μεταγραφή για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Αναμενόμενη, ανα... ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο λόγος για τον Μιχάλη Γιαννίτσι. Το Δέλτα τον καλωσορίζει τη μεγάλη οικογένεια του Ηρακλή, αναφέρει χαρακτηριστικά. 26 ετών, αμυντικός, μέχρι πρώτη νοσέπαιζε στα Τρίκαλα στην δεύτερη εθνική κατηγορία τον γνωρίζουμε βέβαια από την μεγάλη σε χρόνο παρουσία του στον Άρη από τις Ακαδημίες και πρώτη εθνική έχει παίξει ο Γιαννίτσης με την κίτρινο μαύρη φανέλα ένας ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει άλλωστε τα έχουμε πει αρκετέ φορές ότι η ομάδα σε συγκεκριμένες θέσεις φαίνονταν ότι χρειάζεται ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας από τη στιγμή που ε, λύθηκε και η συνεργασία με τον Καλυβοκά πρόσφατα ε, ήταν επιτακτική ανάγκη να αποκτηθεί ένας αμυντικός, ένας στόπερ. Ο 26χρονος λοιπόν Μιχάλης Γιαννίτσης ανακοινώθηκε πριν από λίγο να του ευχηθούμε καλή αρχή, καλή δύναμη. Να διευκρινίσουμε βέβαια εδώ ότι ο Γιαννίτσης θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από τις 19 Ιανουαρίου και μετά, καθώς προέρχεται από επαγγελματική κατηγορία, την Β' Εθνική με τη φανέλα των Τρικάλων στην οποία αγωνιζόταν. Ε, ε, έτσι πρέπει να να κάνουμε λίγο υπομονή για να τον δούμε. Στο ποδόσφαιρο που πέρα από τις δύο ανακοινώσεις για τον Μητώσεβιτς και τον Γκέραρτ και αυτή της μεταγραφής του Γιάννητση υπήρξε ακόμα μία για τον Παγώνη Βακαλόπουλο ο οποίος αποχωρεί. Να δούμε τι ακριβώς α, λέει η ανακοίνωση του ποδοσφαικού τμήματος. Το διοικητικό συμβούλιο του Ηρακλής 908 ευχαριστεί τον γυμναστή του συλλόγου μας Παγώνη, κύριο Παγώνη Βακαλόπουλο γιατί μέχρι Πρότεινε συνεργασία και προσφορά του με το Ποδοσφαιρικό Τμήμα. Η συνεργασία διεκόπη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του ίδιου. Παράλληλα, το ΔΣ ανακοινώνει ότι στη θέση του από σήμερα προσλαμβάνεται ω γυμναστή ο κύριο Κούρτογλου Αθανάσιο, έμπειρο και γνώστη του αντικείμενό του στον χώρο του ποδοσφαίρου. Καλή δύναμη και στο στον παγώνη, σε ό,τι και αν κάνει, και στον νέο γυμναστή τη ποδοσφαιρική ομάδα. Φυσικά όσον αφορά την αγωνιστική δράση αυτό που ξεχωρίζει είναι το αυριανό πολύ μεγάλο παιχνίδι Θα είμαστε στις 7 εκεί για την περιγραφή του αγώνα με αρκετές συνδέσεις από την Μίκρα Οπότε η ώρα για μπλε θα μεταφερθεί στο, στο κλειστό της Μίκρας Στις 7 το πρώτο σερβις Ηρακλής ΠΑΟΚ, το πρώτο σερβις της χρονιάς Ο Ηρακλής με τα προβλήματά του, πρόσφατα η απώλεια του Ριζόπουλου, για τον οποίο θέλω να πω κάποια πραγματάκια, καταγράφοντας το ρεπορτάζ σε λίγο, αλλά με πολύ ψυχή, με πολύ αποφασιστικότητα, με ένα γεμάτο γήπεδο, νομίζω ότι αύριο θα έχει κόσμο και απ' έξω, είμαι σίγουρος δηλαδή θα μου κάνει εντύπωση αν δεν το δω αυτό, και με τους παίκτες, να κάνουν τη μεγάλη τους προσπάθεια μαζί με το τι, μαζί με τη διοίκηση, μαζί με όλους να τα δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στην αυριανή μάχη σε ένα παιχνίδι που για πολλούς και διάφορους λόγους φυσικά ε, είναι ε, ένα μάτς από, από, αυτά που ο κόσμος ξέρει να τα ζει και ξέρει να δίνει τα πάντα μέσα στο, στο γήπεδο. Αύριο φυσικά όπου η αγαπημένη γλώσσα, τώρα δες τι συνδυασμό θα κάνουμε με το χορηγό μας Βασίλη μου, η αγαπημένη γλώσσα αύριο που θα επικρατήσει στο γήπεδο της Μίκρας είναι τα γαλλικά, έτσι δεν είναι. <laughs> και πού θα πάμε να μάθουμε γαλλικά, για να πάμε στη μίκρα και να τα... να τα, φωνάζουμε. Θα πάμε στα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου και γαλλικά και αγγλικά και γερμανικά και ισπανικά και πληροφορική. Ε, Ό,τι θέλετε. Αλλά κυρίω εν ώψη του αυριανού αγώνα στη, στη Μίκρα, στο Ερακλή Πάουκ, νομίζω τα γαλλικά θα σα βοηθήσουν. Βασιλή Όλγα 178 και Φλέμινγκ 13. Γι' αυτό το παιχνίδι και όχι μόνο, έχουμε στη διάθεσή μα πέντε διαρκεία τη ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Πιο συγκεκριμένα, α, για ακόμη μια φορά, φίλαθλος του Ηρακλή έχει αγοράσει αυτά τα διαρκεία. Τα δίνει εδώ στην ώρα για μπλε και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για να τα δώσουμε σε όλους εσάς. Θα έρθετε σε επικοινωνία από αύριο οι νικητέ, ώστε να τα παραλάβετε, να προλάβετε αμή άλλο και το αυριανό παιχνίδι στις 7 με τον ΠΑΟΚ. Οπότε, 23-10, 287 και 3 οχτάρια, ορμάτε, να πάρετε τηλέφωνο, να δώσετε τα στοιχεία σας και το ονοματεπώνυμό σας και θα έρθει ο φίλος αυτός σε επικοινωνία μαζί σας ώστε να παραλάβετε τα διαρκείας και να τα χρησιμοποιήσετε γιατί όχι από αύριο στο μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, οι πέντε πρώτοι που θα καλέσουν στο 2310, 287 και 3 οχτάρια αυτόματα θα εξασφαλίσουν διαρκείας για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Ορμάτε. Το βόλεο που πραγματικά τις τελευταίες μέρες υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν ματώσει οικονομικά και τους αξίζει ένα μπράβο και από την Ελλάδα και από την Αμερική είναι πολύ μεγάλη η βοήθειά τους ε, από την Αμερική συγκεκριμένοι Ηρακλειδείς που βρίσκονται μόνιμα εκεί και από την Ελλάδα κάποιοι που βρέθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα κοντά στην ομάδα. Είναι πολύ μεγάλη η βοήθειά τους για να κρατηθεί πέρα του Ριζόπουλου που αποχώρησε για να κρατηθεί το ρόστερ ως έχει για να δούμε αύριο την ομάδα χωρίς το ριζόπουλο αλλά με όλου του υπόλοιπου, κατά πάσα πιθανότητα στο αρχικό σχήμα των νεαρών των ελευθερίου, τον Νικόλα, τον Κύπριο, αλλά υπάρχει και η επιλογή του Τζιουμάκα, υπάρχει και η επιλογή του Μούχλια για αυτήν την θέση ότι αποφασίσει ο Γιάννης Στορφανό, η ομάδα που κάνει προπόνηση τούτη την ώρα. Στο δεύτερο μισό τη εκπομπή δεν αποκλείεται να έχουμε και μια συνέντευξη εν ώψη τη αυριανή μάχη. Αύριο στι 7 το παιχνίδι δεν είναι τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό είναι το μάτ που θα ακολουθήσει την Δευτέρα και αυτό πάρα πολύ κρίσιμο. Ε, αλλά το Ηρακλή Πάοκ καταλαβαίνετε ότι έχει, είναι μια διαφορετική ιστορία. Το μάτ τη Δευτέρα στι 6 στη Μίκρα είναι αυτό με αντίπαλο τον Ηρακλή Χαλκίδα. Γίνεται λοιπόν και μέσα στι γιορτέ συναντήσει επί και πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να δοθούν κάποια χρήματα, να ικανοποιηθούν οι αθλητές, να παραμείνουν στην ομάδα, να κλείσουν κάποιες τρύπε. και γι' αυτό, για όλα αυτά μάλλον, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο, ένα ηχηρό μήνυμα από τον κόσμο. Χρειάζεται ένα γεμάτο γήπεδο αύριο, μία μίκρα που θα βράζει, μία μίκρα που θα οθήσει την ομάδα στο να κάνει την προσπάθειά της να διεκδικήσει το παιχνίδι και μία μίκρα που θα φέρει όσο δυνατόν περισσότερα, καλό θα είναι για την ομάδα και έσοδα. Είτε και με αγορά διαρκεία ακόμα, άσχετα αν έχει προχωρήσει το πρωτάθλημα, και φυσικά με αγορά εισιτηρίων, με αυτά τα 10 ευρώ που μπορεί να δώσει ο καθένα να κόψει το εισιτήριό του, να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το ξαναλέω, ματώνουν, που βοηθούν πάρα πολύ, γιατί προφανώ αν δεν υπήρχαν αυτή Η ομάδα τώρα θα είχε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα αλλά είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία και είναι και το παιχνίδι τέτοιο που δίνει αυτή την ευκαιρία στον κόσμο να το γεμίσει, να κόψει το ειστήριό του, να βοηθήσει και, και ηθικά αλλά και οικονομικά φυσικά την ομάδα στην αυριανή μάχη στις 7 το, το απόγευμα. Αύριο υπάρχει πλήρης αγωνιστική. Ε, για την αυριανή μάχη βέβαια σχετική ανάρτηση, χαρακτηριστική και από την αυτόνομη θύρα 10 που στέλνει το μήνυμά τη για γεμάτη μίκρα η οποία θα βράζει με ρεσιτάλ, κερκίδα και τρέλα και νίκη φυσικά που είναι το, το μήνυμα προ πάσα κατέφυση. Να, να ευχηθούμε πραγματικά το γήπεδο να είναι γεμάτο και να είναι γεμάτο με τέτοιο τρόπο που και θα βοηθήσει την ομάδα αλλά και οικονομικά θα την στηρίξει. Σε μια αγωνιστική ο Ηρακλής πλέον στην πέμπτη θέση με 16 βαθμούς έχοντας από πάνω το Φίνικα Σύρου και τον Ηρακλή Χαλκίδας με 18 από κάτω την Ίκια Γινίου με 15 βαθμούς την Κηφισιά με 14 στον Εθνικό πυρεό με 13 ο Εθνικός Αλεξανδρούπολος πιο κάτω με 12 στον Εθνικό Αλεξανδρούπολος που από ό,τι διαβάζουμε πηγαίνει ο Δημήτρης Ριζόπουλος που ε, από τη μία του λες ένα μπράβο γιατί χάρισε τα φετινά δεδουλευμένα, αλλά από την άλλη ο τρόπος που το διαχειρίστηκε επικοινωνιακά νομίζω ότι κάνει κακό στον ίδιο. Και δυστυχώς κάνοντας έτσι ένα, μια μικρή ιστορική διαδρομή ε, στο πρόσφατο αγωνιστικό και όχι μόνο παρελθόν του, διαπιστώνεις ότι από όποια ομάδα και αν έχει φύγει ο συγκεκριμένος αρχητής έχει μαλώσει με αυτήν. Και με τον Άρη και με ομάδες ε, που, που προηγήθηκαν και μάλλον αυτό δεν είναι τυχαίο. Τέλο πάντων, κυρίω για το επικοινωνιακό κομμάτι και έχει βγάλει ανακοίνωση και ο Εθνικό Αλεξανδρούπολη που δεν τον θέλει. Όχι ο Εθνικό Αλεξανδρούπολη, οι φίλοι του, οι λέσχοι εκεί τη Αλεξανδρούπολη, γιατί ήταν την Οριστειάδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουν τα δικά του. Δεν μα απασχολούν πάρα πολύ αυτά. Το θέμα είναι ότι ο Ρακλή καλείται να συνεχίσει και καλείται να συνεχίσει για να σταθεί στα πόδια του για ακόμη μια φορά κρατώντα κρατώντας τους αθλητές, τι τρύπε, και κάνοντα ακόμα μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί ίσω πολλοί το έχουν ξεχάσει, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ηρακλή δεν έχει δικαίωμα μεταγραφών στο βόλεϊ. Και έχει, πιστέψτε με, πολύ πολύ πολύ, πολύ μεγάλη ανάγκη ενίσχυση για ένα κεντρικό, για απόκτηση ενό κεντρικού. Αλλά από τη στιγμή που παραμένει η απαγόρευση μεταγραφών πρέπει να δοθούν αυτά τα χρήματα ώστε να ξεμπλοκαριστεί το, το, ζήτημα, ώστε να ξεπεραστεί το ζήτημα, για να μπορεί ο Ιακλής ξανά να έχει δικαίωμα μεταγραφών, ώστε να πάρει ένα κεντρικό. Κεντρικοί υπάρχουν. Πώς έλεγε κάποτε ο άλλος λεφτά υπάρχουν. Κεντρικοί υπάρχουν. Ε, το θέμα είναι ότι για να έρθει κάποιο από αυτού, θα χρειαστεί προκαταβολή, θα χρειαστούν χρήματα. Πάνω απ' όλα βέβαια για να έρθει κάποιο κεντρικό που είναι απαραίτητη προπόθεση. Δεν μπορεί η ομάδα να βγάλει όλη τη χρονιά με δύο κεντρικού. Με τον νεαρό το φωτιάδι που το παλικάρι χρυσό είναι, δίνει τα πάντα, αλλά είναι νεαρό, είναι άπειρο σε σχέση με το Φέργισον, για παράδειγμα, που είναι δίπλα του ή σε σχέση με τον Κιώση που, μην ξεχνάμε, είχαμε και αυτή την ατυχία που ίσω αρκετοί να, να την έχουν ξεχάσει. Ότι μέσα σε όλα, οικονομικά προβλήματα και οτιδήποτε άλλο, έχουμε και αυτή την πολύ μεγάλη ατυχία με το, με το σοβαρό τραυματισμό που χάνει όλη τη χρονιά ο Χρήστο ο Κιώση. Και πρέπει να κλείσει αυτή η τρύπα για να μπορέσει ο Ηρακλή ξανά να δοθούν κάποιε χιλιάδε ευρώ για να κλείσει αυτή η τρύπα, για να μπορέσει ο Ηρακλή να κάνει μεταγραφή και να δοθούν και μετά και άλλα χρήματα ώστε να γίνει αυτή η μεταγραφή πράξη. Εφέμ yeah. και ενώ το μήνυμά σα αποστολή στο 54526 blue libero παπάκι είτε για τι ευχέ σα είτε για οτιδήποτε συζητάμε και αφορά τον Ηρακλή σε όλα τα επίπεδα. Μπορείτε να συνεχίσετε να τηλεφωνείτε στο 2310-287 και 3 οχτάρια, εκτός αέρα, 287-888, να τσαλακώσετε, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, τα διαρκείας που σας περιμένουν. Έχουν καλέσει ήδη δύο φίλοι, να καλέσουν και άλλοι τρεις, πέντε έχουμε συνολικά στον αριθμό. Προλαβαίνετε, οι τρεις πρώτοι που θα το κάνετε για τα τρία αναπομείναντα, θα αποκτήσετε και το διαρκεία ανδρική ομάδα βόλη του Ρακλή, το οποίο μπορείτε εφόσον έρθετε σε επαφή με τον φίλο του Ρακλή για να τα παραλάβετε, να το χρησιμοποιήσετε και από αύριο στι 7 με τον Πάοξ το μεγάλο παιχνίδι. Θα είμαστε εκεί φυσικά για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4. Ξαναλέω, 23, 10, 287 και 3 οχτάρια διαρκεία για την ανδρική ομάδα βόλη του Ρακλή. Σα περιμένω. Η αγωνιστική αύριο έχει επίσης Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Νίκη Αιγινίου Ιρακλής Χαλκίδας Παναχάϊκη, Παμβοχάϊκο και Φυσικά Εθνικό Πυρεό ενώ την 5η, 4η του μηνό, Εθνικό Εθνικός φινικας Σύρου. Παιχνίδι με το οποίο θα ολοκληρωθεί η 11η αγωνιστική. Για το μπάσκετ έχουμε το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι το Σάββατο, το Σάββατο, όχι το Σάββατο, την Κυριακή. Απλά έχουμε συνηθίσει το μπάσκετ να το βλέπουμε Σάββατο. Την Κυριακή, όπου φυσικά είμαστε τρεχάτε ποθαράκια μου. Ε, εντάξει, για τον κόσμο, για τον πολύ κόσμο δεν ισχύει αυτό, γιατί θα προλάβει νομίζω και στις 3 να είναι στον Εύωσμο να δει το μάτς με τον αγροτικό Αστερά και όπου από ό,τι φαίνεται θα μπορέσει να αγωνιστεί και ο Καραντασιάδης με την αλλαγή όσον αφορά το, τον κανονισμό για τις ποινές, ο αρχηγός του του Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, ο Γιάννη που ανακοινώθηκε και αποκτήθηκε σήμερα από 19 Ιανουαρίου και μετά θα έχει δικαίωμα συμμετοχή, καθώ έπαιζε μέχρι πρώτη σε επαγγελματική κατηγορία, στα τρίκαλα στη Β' τεχνική δηλαδή. Ε, στις 3 θυμίζω την Κυριακή Αγροτικός Αστέρας Ηρακλής στον Εύωσμο χωρίς τον Καλύβοκα πλέον, χωρίς τον Σαβελίδη, χωρίς τον Σταφανή για τον οποίο έγινε πολύ μεγάλος λόγος και ντόρος ε, να του πούμε ένα ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί αυτό που έκανε δεν το κάνουν πολλοί να τα παρατήσει όλα, να παρατήσει την οικογένειά του, τη δουλειά του, την καθημερινότητά του τη ζωή του που είχε χτίσει στην Αθήνα και να έρθει να φορέσει την αγαπημένη του φανέλα. Ε, βέβαια από ένα σημείο και μετά δεν αποτελούσε επιλογή του, του Αναστασιάδη ε, Ξέφρασε το παραπονό του ε, Κακώ θεωρώ ότι έγινε όλο αυτό που έγινε Γιατί ο Ηρακλής είναι πάνω απ' όλα Κανένας μας Κανένας μας ε, Δεν είναι πάνω από, από τον Ηρακλή Ο Ηρακλής είναι πάνω απ' όλα Και όλοι οι υπόλοιποι μας ένα, ένα τίποτα ε, Γιατί ερχόμαστε και φεύγουμε Ο Ηρακλής ήρθε και θα παραμείνει αιώνε των αιώνων όπω λέμε και εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Ε, Ούτω ή άλλω, αυτό που μένει, το ξαναλέω, είναι ο, ο Ηρακλή. Οι αθλητέ λοιπόν αυτοί για πολλού και διάφορου λόγου, κυρίω γιατί δεν είναι στα αγωνιστικά πλάνα του προπονητή, δεν παραμένουν στην, στην ομάδα. Ε, ξανά ένα ευχαριστώ, νομίζω οφείλουμε όλοι στον στο Στεφανή για ε, 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 την αγάπη που εξέφρασε με τον τρόπο που την εξέφρασε, ερχόμενο στην, στην ομάδα και με τον τρόπο που ήρθε στην ομάδα και το χρονικό σημείο τότε που πήρε την απόφαση να έρθει στον Ηρακλή, τότε που ε, υπήρχαν 12-13 ποδοσφαιριστές βαριά-βαριά. Αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα, επαναλαμβάνω, είναι αυτή που καλείται να, να συνεχίσει και ό,τι γίνεται, γίνεται για να, για να προχωράμε. Και δεν χρειάζεται να μπαίνει ο κόσμος στη διαδικασία, να μαλώνει μεταξύ του για έναν παίχτη που δεν υπάρχει πλέον στο ρόστρο. Όσο και να τον αγαπάμε, όσο και να... Του έχουμε συμπάθεια ή οτιδήποτε άλλο έτσι. Λοιπόν, ο Ηρακλή το ξαναλέω συνεχίζει και αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη αξία όλων και όλων μα. Είπαμε για το μάτ του Εβόσμου στι 3 με τον Αγροτικό Αστέρα, στι 6 το πολύ μεγάλο παιχνίδι με το Περιστέρι. Έχουμε μέρε μέχρι τι δύο αυτέ μάχε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δεν έχουμε πολλές ώρες πλέον για την αυριανή μάχη του Βόλεϊ στις 7 με τον Πάοξ στη Μίκρα για την οποία μάχη αλλά και για τα εναπομείναντα παιχνίδια εντός έδρας για το Βόλεϊ καλείται στο 2310-287-888 δύο ακόμα διαρκείας της ανδρικής ομάδας Βόλεϊ του Ρακλή σας περιμένουν. Πάμε Βασίλη μου σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην πρώτη ώρα για μπλε του 2018, Τρίτη σήμερα, 2 Ιανουαρίου 2018, στο Λίμπερο 107,4, συνεχίζουμε, χατήρια δεν χαλάμε, καλή και ανώλευκη χρονιά με υγεία και ευτυχία, αλλά και με πολύ ρόρι βάλε σαν το πλέι, λέει ο ο το ακούμε ψήκα. Μπορείτε, πόσοι μείνανε μπιλί μου, δύο, δύο μείνανε, δύο, δύο ακόμα, ορμάτε, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια, οι πρώτοι δύο που θα πάρετε τηλέφωνο, θα εξασφαλίσετε διαρκεία για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Ωραιότατο δώρο νομίζω. Ε, έτσι, πρωτοχρονιάτικο για να δείτε και το Ηρακλής πάω κάβριο και τα εναπομείνα παιχνίδια που δεν είναι και λίγα μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η ανδρική ομάδα βόλη του Ηρακλή οικονομικά να σταθεί στα πόδια της και να ξεπεράσει τα πολλά εμπόδια και προβλήματα που έχει δεν είναι εύκολο αν κάποιο νομίζει ότι λύθηκαν τα προβλήματα επειδή δόθηκαν κάποιε λύσει τώρα, νομίζω είναι γελασμένο. Ε, δεν τελειώνει έτσι απλά το πράγμα. Θα, θα, πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και συγκεκριμένοι άνθρωποι να ματώσουν και να μην ματώνουν μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι, να ματώσουν οικονομικά και άλλοι και άλλοι και άλλοι ώστε να βρεθούν πόροι και έσοδα ε, για να βγει η χρονιά. Γιατί η ομάδα έχει δείξει ότι κομπλέ μπορεί να κάνει πράγματα μπορεί να δώσει κάποιες χαρές στον κόσμο. Ε, βέβαια τώρα με ήδη μια απώλεια ενός βασικού αθλητή και με την απαγόρευση μεταγραφών χρειάζεται νέα πολύ μεγάλη προσπάθεια και για να αναπληρωθεί το κενό, να έρθει ένας κεντρικός, να μπορέσει να έχει ξανά δικαίωμα μεταγραφών ο, ο Ηρακλής. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αύριο, αύριο μπορούν όλοι στην ομάδα να αρχίσουν να αισθάνονται ότι πατούν ξανά γερά στα πόδια τους. Πώς θα γίνει αυτό βλέποντας μια γεμάτη καυτή μίκρα που θα φέρει και στήριξη για την αγωνιστική προσπάθεια και οικονομικές ανάσες για τη συνέχεια. <Κι> FM και το μήνυμα μας αποστολή στο 54526 bluelibero.yahoo.gr και αφού το φασκόμιλο, το υπέροχο φασκόμιλο από την εταιρεία Καφεμάγαζο την έκανε τη δουλειά του και μας έφτιαξε εδώ πάρα πολύ ωραία. Είναι υπέροχο κάθε μέρα στο στούντιο να να έχω να απολαμβάνω όλα αυτά από το καφεμάγαζο 23 10 70 55 54 και καφεμάγαζο.gr είτε για το Καφέ Βέντο που μόνο στο Καφέ θα το βρείτε είτε για την Σοκολάβ με φουντούκι, με καραμέλα με πορτοκάλι, με, 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 με πολλά μέχρι αύριο θα συνεχίσω να λέω. Και φυσικά με τα αγαπημένα μου βότανα, τα πίνεις ως τσαγάκι, είναι καταπληκτικα Ένα ακόμα, ένα ακόμα, 23, 10, 2 γοτεστά και 3 οχτάρια. Τέσσερι ήδη πήρατε για να τσαλακώσετε τα διαρκεία για την αδική ομάδα βόλε του Ηράκλει. Πάμε και μια βόλτα στου φούρνου Άλμπου Λιβαδόπουλο για πενιλί, πίτσε, τσουρέκια, κέικ, τούρτε, 30 ποικιλίε ψωμιού, πίτε όλων των ειδών σε πανόραμα και φυσιά σοφούλη και αστοχώρη. Για την αυριανή μάχη στι 7 που επαναλαμβάνω θα δώσουμε το παρόν για την κάλυψη του αγώνα με αρκετέ συνδέσει από το Λίμπερο 107,4. Ε, ο Ηρακλή ολοκληρώνει την ώρα την προετοιμασία του. Είμαστε έτοιμοι, Βασίλη μου. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μα στον αρχηγό τη ομάδα, τον Κώστα Προύσα, ο οποίο είναι στην γραμμή μα. Κώστα, καλή χρονιά με υγεία. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Σε σένα, Πολύ. στην οικογένεια Πολύ και στον Ηρακλή φυσικά αρχίζει και από το αυριανό μάτς. Ε, έχεις αντιληφθεί νομίζω και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά ότι ο κόσμος το περιμένει. Έτσι είναι ένα άλλο παιχνίδι, είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Οι λόγοι πάνω κάτω είναι γνωστοί για τον κόσμο τέτοια μάτς είναι πολύ μεγάλη αφορμή για να γεμίσουν το, το γήπεδο. Και φαντάζομαι το περιμένετε και εσείς. Είναι και πολύ νωρί με το ξεκίνημα της χρονιάς, έτσι, μόλις τρίτη μέρα του, του, νέου έτου. Κύριε, ένα σημαντικό παιχνίδι. Είναι ένα τοπικό τέρμπι. Έχουμε, το έχουμε παίξει ξανά αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι καλό. Σίγουρα ο Πάολο είναι καλύτερος αυτή, αυτή τη στιγμή από εμάς. Αλλά εμείς σαν ομάδα και με τον κόσμο κοντά μας δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Θα μπούμε και θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Και στο τέλος θα δούμε τι έχουμε κάνει. όχι. Εγώ αυτό που μπορώ να πω και στον κόσμο που τον θέλουμε κοντά μας σίγουρα mm -hmm. είναι ότι η ομάδα θα τα δώσει όλα. Θα δει μια ομάδα αγωνιστική. Τώρα δεν μπορώ να υποσχεθώ νίκες και τέτοια. Αυτό που είπα και από το καλοκαίρι, η ομάδα θα αγωνίζεται σε κάθε παιχνίδι. Που νομίζω ότι η ατάκα σου είχε μείνει στο ότι ε, ε, εμεί κάθε μπάλα θα την κυνηγάμε από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να αυτό μπορώ να προσχεθώ και για αύριο. Εμεί κάθε μπάλα θα, θα, θα την κυνηγήσουμε αύριο. Και Γιατί, αυτό είναι νομίζω και το που θα και για αναγνωρίσει για και ο και για κόσμο στο τέλο. Αυτό είναι το πρώτο το θέλουμε. Ο κόσμο θέλει να γνωρίζει από βόλια. Οπότε θα κρυγορήσει την προσπάθεια που θα κάνουμε. Και σου είπαμε ότι και για αύριο αλλά πόσο μάλλον σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι και για μας και για τον κόσμο, για ψυχολογικούς κυρίους λόγους, δηλαδή δεν είναι κάτι βαθμολογικό αυτό το παιχνίδι. Ναι. Είναι, ένα, είναι ένα ντέρμπι της πόλης και οι δύο μα θα θέλουν την νίκη. Εμείς τη θέλουμε την νίκη για τους δικού μας λόγους και για τον κόσμο μας θα θέλουμε να προσθέτει Θα έρθει και θα... Εύκολο, δεν θα είναι εύκολο. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αλλά Αλή θα μόνο. προσπαθήσουμε. Μιλάμε για έναν αντίπαλο που έχει μία ήττα αυτή από τον Ολυμπιακό. Δεν έχει χάσει άλλο παιχνίδι. Ε, είναι στην δεύτερη θέση. Τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστή. Ο Ηρακλής βέβαια ως βόλεϊ είναι, βαριά η φανέλα του, έτσι κακά τα ψέματα και έχει και μια διαφορετική δυναμική και ε, ε, αν είναι σε καλή μέρα αύριο εσύ στο γήπεδο η ψυχολογία νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πραγματάκια και να τα χαρούμε όλοι μαζί μέσα στο, στο μάτς. Ε, η αλήθεια Κώστα είναι ότι περάσατε δύσκολες μέρες το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κόσμος ε, έχει την, ε, την ενημέρωση για τα όσα έχουν. Ε, διαδραματιστεί. Όλα αυτά τα προβλήματα πόσο σας έχουν επηρεάσει ε, στην προετοιμασία που κάνετε ενώπιση και του αυριανού αγώνα. Κοίταξε, ό,τι προβλήματα και να έχεις όταν μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπαίνεις για να κερδίσεις. Τώρα εμείς στον τελευταίο καιρό έχουν ε, λυθεί κάποια θέματα, mm -hmm. όχι όλα φυσικά, και, αλλά εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως κάναμε μέχρι τώρα. Θα μπούμε και έτσι και αύριο να, να τα δώσουμε όλα για να κάνουμε το, το δυνατόν καλύτερο. Τους είπα, αύριο το αυριανό μεχνίδι εγώ το βλέπω σαν μια ένα πολύ όμορφο παιχνίδι θα είναι. Είναι ένα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη και οι δύο της μα θέλουν την νίκη. Η κάθε ομάδα για του δικού τη λόγου. Εντάξει, ο Πάο και έχει καλύτερη ομάδα από εμά, αλλά αυτό δεν μου, δεν μου λέει κάτι. Εγώ, εγώ και οι παίκτε του Ιρακλή θα μπούμε, να τα δώσουμε όλα και στο τέλο θα δούμε τι θα γίνει. Σε έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια τέτοια μάτια να τα. Πώ να το πω τώρα, να τα αντιμετωπίζει διαφορετικά. Όχι ότι στα υπόλοιπα ε, ε, δεν είσαι το ίδιο, αλλά σε τέτοια παιχνίδια καταλαβαίνει που το πάω, με γεμάτο γήπεδο, με τον αντίπαλο που να είναι έτσι γερό για, για κόντρα. Ε, ε αυτά τα, αντι... για αυτά τα ματσίσαμε. Τα αντιμετωπίζει αλλιώ, και... ναι. Για αυτά τα ματσίσαμε. Γι' αυτό τα μάτια γύρισα από την Ευρώπη, για αυτά τα ματσίσαμε να παίξω ξανά στον Ερακλή. Αυτά τα γουστάρω να παίζω. Εντάξει, λίγο παραπάνω από τα άλλα, όπω την... καταλαβαίνει. Hmm. Δεν υποτιμώ καμιά ομάδα, ούτε θέλω να πω κάτι άλλο για άλλε ομάδε. Απλώ το αύριο μάτι είναι το τέρμι τη πόλη στην οποία ζω και αγαπώ. Και θέλω οπωσδήποτε να τα δώσω όλα. Και γιατί όχι για να κερδίσω, δεν, δεν μπαίνω για να χάσω. Όπω και όλοι οι συμμετέχοντε. Δεν για να χάσουμε. Mm -hmm. ε, Είπε πριν για λύσει, για τι λύσει που δόθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για εσά, αθλητέ, ε, ήταν μια πολύ μεγάλη τονοτική ένωση ψυχολογία αυτή. Έτσι, για για του ανθρώπου που είναι κοντά στον Ηρακλή, είτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, από την Αμερική, που του ευχαρίστησε και δημόσια το, το ΤΑΠ Ηρακλή, που σα στηρίζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και στο ηθικό και στο οικονομικό κομμάτι, φυσικά. Ε, 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 κοίταξε, ήταν, είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή ε, και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Γιατί κανένα δεν περίμενε ότι το παιχνίδι με τον εθνικό ποιό σε ομάδα θα ήταν τρίτη. Όλοι λέγανε το καλοκαίρι 7, 8, 6. Είτε, και ήταν τρίτη η ομάδα. Ε, εκεί πέρα έγιναν κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα η διοίκηση, χωρίς να, είναι, χωρίς να έχει κάποιον uh, παράγοντα με λεφτά, προσπαθεί να βρει λύσει στα προβλήματα. Και είναι, είναι το οικονομικό κυρίω. <Σιστεί> ε, δείχνει ότι παλεύει, αυτό δεν μπορεί να το, το αναγνωρίσει κανένα. Το σου πω προσπάθεια, αυτό δεν το συζητάμε. Και σίγουρα αυτό που έγινε την περίοδο του Χριστουγέννου με την uh, βοήθεια από την Αμερική είναι κάτι που ευχαριστεί και εμά και φυσικά και τη διοίκηση. Γιατί κακά τα ψέματα όταν η, όσο η ομάδα όσο εμείς οι παίκτες πιέζουμε γνωστικά και πάει καλά η ομάδα τόσο θα έρχονται και άλλοι πιστεύω και άλλοι να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια γιατί βλέπουν ότι πάει να γίνει κάτι καλό mm -hmm. ε, Η τρίτη θέση χάθηκε από ένα παιχνίδι που ήταν παραμονές του του νέου έτους στον Πειραιά με τον Εθνικό εκεί βέβαια νομίζω ότι έχετε αρκετέ σοβαρές δικαιολογίε πέρα από το ψυχολογικό κομμάτι. Είχατε και μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στο ταξίδι με όλο αυτό που συνέβη στον δρόμο. Αυτά είναι δικαιολογίε, Γιώργο, για μένα είναι δικαιολογίε. Δικαιολογίε τα θεωρείτε. Χάσαμε 28, 26, 27, 25. Εντάξει, να, μια μπαλά. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Να αυτό είναι, για μένα είναι δικαιολογίε. σου είπα όποτε μπαίνει, ξεχνά προβλήματα και προσπαθεί να τα δώσει όλα. Αν έχει προβλήματα, καλύτερα κάτσε στο σπίτι σου. Να δει τι, 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 τι μπορεί να τα που μπαίνει στο γήπεδο και δικά όταν μπαίνει και στον δεν, δεν άλλο αποτέλεσμα οποιοδήποτε, οποιοδήποτε είναι ο οποιαδήποτε κατάσταση να είσαι εσύ. Πόσο μάλλον, πόσο μάλλον και αύριο που θα έχει κόσμο το γήπεδο. Mm -hmm. Θέλω να ελπίζω. Και θέλει, θα έχει κόσμο, αυτό είναι δεδομένο, και, και θέλει να, να δει ανεξαρτήτως αποτελέσματος που φυσικά είναι στόχο η νίκη, δεν το συζητάμε, να δει αυτό που ακριβώς λες, το να μην πέφτει μπάλα κάτω. Εφόσον το δει, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρχει άνθρωπος που να μην χειροκροτά τις προσπάθειές σας μέσα στο, στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η τρίτη θέση για την οποία αναφέρθηκε Κώστα, ε, τι σας έλεγε, γιατί εντάξει τώρα ο είναι, είναι για λεπτομέρειες πέμπτος, δεν, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, αλλά για την αγωνιστική προσπάθεια τι σας έλεγε. Ότι, ότι αυ, έτσι πώς στήθηκε το καλοκαίρι η ομάδα, έτσι πως ε, υπήρχαν τα πορτοκύρια μέσα, έτσι πως αυτή η παρέα, γιατί η παρέα είναι όλα, μας ξε, τους ξέραμε όλους, μας ήξεραν όλοι, ήταν μια παρέα αυτό που είχε γίνει από το καλοκαίρι, έδειχνε ότι ήταν σε καλό δρόμο στα χαρτιά. Τώρα όταν το Δεκέμβριο... 20, 20 Δεκεμβρίου στο τρίτο, σημαίνει ότι τα χαρτιά σχεδιάστηκαν σωστά. Βγαίνει και μέσα στο χορτάρι το, το αποτέλεσμα. Ε, μόνο χαρούμενος, ξέρεις, ότι η προσπάθειά μας έβγαινε μέσα στο γήπεδο. Αυτό που λέγαμε το καλοκαίρι, ότι είμαστε καλοί, πάμε να το δείξουμε. Ε, και το δείχναμε σε mm -hmm. κάποια πράγματα. Ε, μιλώντας... Με, κα... με όποια, με, όποια, με όποια να είχαμε, γιατί και του Χρήστου, του Κιώσιο, ο τραυματισμός ήταν σημαντικό για την ομάδα. Δικιά μου η απώλεια πριν, τριών εβδομάδων, όσο Έτσι. και δεν αγωνιστικά, Εκεί θα το πάω τώρα. Εκεί θα το πάω τώρα, γιατί και εσύ απουσίασες ε, αρκετό διάστημα. Ήρθε αυτή η πολύ μεγάλη απώλεια του Κιώση. Έρχεται η απουσία πλέον του μόνιμη, γιατί έχει αποχωρήσει από την ομάδα του Δημήτρου Ριζόπουλου σε θέση βασικού. Έτσι. Ήταν βασικό ο Γρανάζι ο Ριζόπουλο στη θέση ακραίου. Ε, υπάρχει το πρόβλημα στο κέντρο που είναι δύο όλοι και όλοι, ο Φωτιάδης με τον, με τον Αυτά μπορείτε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή μέσα από τι προπονήσει να ξεπερνάτε και τα συγκεκριμένα, γιατί σωστά είπες εσύ και, και, έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζετε, δικαιολογίε δεν υπάρχουν, αλλά όσο να είναι, είναι προβλήματα. Έτσι. Μιλάω για yeah, καθαρά αγωνιστικά πλέον. Αύριο θα μπούμε με συγκεκριμένο, συγκεκριμένη σύνδεση με στο γήπεδο. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει μέσα στο συγκεκριμένη, συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Εμείς Εμεί όλο, όλο αυτόν τον καιρό στις γιορτές προετοιμαζόμαστε και ανακατεύουμε ομάδα όσο το δυνατόν πιο έτοιμη και πιο αποφασιστική σε αυτά στην αρχή του χρόνου. Mm -hmm. δεν, δεν, υπάρχουν δικαιολογίε. Υπάρχουν ναι, παιδιά νέα με όρεξη που θέλουν να δουλέψουν και με ταλέντο που είναι πολύ βασικό αυτό και ήρθε η στιγμή να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Φυσικά με τη στήριξη ολονών, το δικό μας, τη διοίκηση του κόσμου να τα βοηθήσουν τα παιδιά να μπουν μέσα σε... να φορήσουν μια βαριά φανέρα. Δεν είναι εύκολη φανέρα του Ιρακλή όπως τη φοράει. Γιατί είναι απαιτητική. Και μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από την εμπειρία τη δικιά μας, μέσα από τη βοήθεια της δίκης και του κόσμου, θα μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να τα κερδίσουμε. Μια και το αναφέρεις ως αρχηγός και ως πιο έμπειρο. Γιατί στην δεκάδα πλέον υπάρχουν αρκετοί νεαροί πέρα από εσά, του πιο μεγάλου και πιο έμπειρου ε, αθλητές. αθλητέ. Έχει και το ρόλο του αρχηγού και όσον αφορά το ψυστήρι για το τι είναι το αυριανό παιχνίδι, πώ πρέπει αυτά τα παιδιά να μπουν μέσα, πώ να το αντιμετωπίσουν. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουν τι παιχνίδι είναι το αυριανό, τι είναι το ντέρμπι. Όλοι θέλουν να παίξουν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm -hmm. Όλοι δεν φοβάται κανένα να μπει να παίξει μέσα. Και προετοιμαζόμαστε και ψυχολογικά, γιατί το άθλημα μας είναι και ψυχολογικό. Εντάξει, καλές υποδοχές, καλές υπάσεις, καλές επιθέσεις, αλλά άμα δεν έχεις τα κότσια να μπεις και να παίξεις, δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Έχεις απόλυτα δίκιο για το βόλεϊ και το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα και από όλους που μας ακούνε τώρα, ότι είναι... είναι καθαρά ψυχολογία σε, σε τέτοια, τέτοια μάτια. Το πώς θα μπει μέσα, το πώς θα διαχειριστείς καταστάσεις, είναι άλλο μάτς. Είναι, είναι τελείω διαφορετικό το Ηρακλή Πάοκ το αυριανό, όσο περίεργο και ακούγεται, σε σχέση με το Ηρακλή Χαλκίδας που και αυτό είναι πολύ κρίσιμο Μάτ, Κώστα, έτσι την, την ερχόμενη Δευτέρα. Ένα-ένα παιχνίδι. Θα τελειώσει το αυριανό με το καλό και έχουμε ασχοληθεί με τι μέρε με τον Ηρακλή Χαλκίδα. Σωστά. Σωστά. Καλή ξεκούραση. Ε, βίντεο, δεν έχουμε ξεκουραστεί. Α, έχετε βίντεο, τώρα. καλό βίντεο, λοιπόν. Άσε καλά. Καλό βίντεο. Και καλή δυναμία αύριο. με το καλό, Βίντεο Με την νίκη. Να καλά. Άντε, να σε καλά. Καλό βράδυ στον αρχηγό τον Κώστα Προύσαλη, ο οποίο ολοκλήρωσε πριν από λίγο την προπόνηση. Έχουν ένα μικρό διάλειμμα και τώρα μπαίνουν σε αίθουσα για βιντεοθεραπεία, όπω λέμε σε αυτέ τι περιπτώσει και παραμονέ του αγώνα. Απέναντι στον ΠΑΟΚ αυτή η μάχη αύριο στις έχει μείνει ένα ακόμα. Να το ξαναπώ δηλαδή. 23, 10, 2, και 3 οχτάρια. Όποιο θέλει ή όποια θέλει μπορεί να καλέσει και να πάρει, να αποκτήσει ε... το διαρκεία που έχει απομείνει για την αδική ομάδα βόλη του Ηρακλή. Παναλαμβάνω 23, 10, 2, 8, και 3 οχτάρια. Οι τέσσερι πρώτοι ήδη το έχετε κάνει. Ένα ακόμα να κλείσουμε την πεντάδα και να... και να, χαρούμε για αυτό. Όσον αφορά τώρα τον, τον ΠΑΟΚ που πρόσφατα αποχώρησε ο, ο Γκόμες. Κάτσε να δω το, το σκονάκι μου της κατασκοπίας. Μισό λεπτό. Πού το είχα. Εδώ είναι. Ε, δεν υπάρχει καθαρός διαγώνιος στην, στην ομάδα του ΠΑΟΚ για αύριο. Θα παίξει μάλλον ο Μαρτίνες Γκιόν, που είναι κανονικά ακραίος. Ο Βούλγαρος που αποκτήθηκε θα αγωνιστεί μετά τις 18 Ιανουαρίου. Έτσι, αυτό ως ένα στοιχείο το παραθέτουμε για το αυριανό παιχνίδι. Νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία η ατάκα του Κώστα Προύσαλη, μεταξύ άλλων, για το ότι όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχουν δικαιολογίε. Και όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο δεν θα πει. Ε, έχω το τάδε πρόβλημα, έχω το άλλο πρόβλημα, όχι είναι έτσι, όχι είναι γιουβέτσι, όχι ξέρω εγώ τα χρήματα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Μπαίνει μέσα να τα δώσει όλα. Και είμαι σίγουρο ότι όπω χειροκρότησε ο κόσμο του Ηρακλή την ποδοσφαιρική ομάδα που δεν τα κατάφερε. Δυστυχώ υπάρχουν και αυτά. Στο μάτς με την Καρίτσα το τελευταίο τη χρονιά, στο 2-2 στο Καφτατζόγλιο. Το ίδιο θα κάνει και αύριο, εφόσον δει πραγματικά αυτό που λέει ο Προύσαλη να γίνεται πράξη. Να, να δίνει ο κάθε αθλητή μάχη για να μην πέφτει καμία μπάλα κάτω. Αυτό θέλει να δει ο κόσμος αύριο, αυτή την, την, μάχη, αυτό το πάθος, αυτό το πείσμα, αυτή την αποφασιστικότητα και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Στο βόλεϊ ε, έχουμε δει πάρα πολλά. Και όταν πιστεύει σε κάτι, μπορεί να δει και άλλα περισσότερα. Και χρειάζεται και πίστη φυσικά πέρα των όλων άλλων που, που προαναφέραμε. Αλλά όντω αν δαγκώνουν, όντω αν γυαλίζει το μάτι του, όντω αν διεκδικούν κάθε μπάλα να μην πέσει τίποτα κάτω, ε, τότε ο Ηρακλή θα έχει τύχη σε συνδυασμό με ένα γεμάτο γήπεδο που θα βράζει και θα βοηθήσει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό την ομάδα να, να, κάνει αυτό που, που θέλει να κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Know, so Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και πληροφορική. Μακάρι να τα ήξερα όλα αυτά. Αγγλικά κάτι ψηλό σκαμπάζω. Τα υπόλοιπα Λίγα πράγματα οπότε και εγώ και εσείς που θέλετε να ασχοληθούμε με όλα αυτά να πάμε μια βόλτα, Γκίζη Ανδριέλου, Κέντρα Ξένων Γλωσσών είτε στην Βασιλή Σόλγας 178 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310429188 είτε Φλέμιγκ 13 με τηλέφωνο επικοινωνίας 231868694 τα γαλλικά αύριο νομίζω στο μάτι της μήκρας θα, είναι... θα είναι η επίσημη γλώσσα Οπότε, μια βόλτα από τα κέντρα Γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου θα μας κάνει καλό. I Εύχομαι να μ' ακούει η Μέρη και τα υπόλοιπα παιδιά στο Coffee Square στο Ασβεστοχώρι γιατί θα ανέβω σε λίγο να μου ετοιμάσουν μια κρέπα παρακαλώ μεγαλοπούλα, κασέρι, mm. τι άλλο να βάλουμε Βασίλη μου καλαμπόκι να βάλουμε, να βάλουμε μανιτάρι, να βάλουμε Πιπεριά, να βάλουμε. Αυτό δεν θα είναι κρέπα, αυτό θα είναι ε, μετά σαλατούλα, ρωσική. ουγγαρέζα, χτυπητή, χτυπητή. Κάτι άλλο, γλυκιά κρέπα μετά, με ρέντα μπανάνα. Τι, έτσι η ξεροσφύρι θα φας την Αλμυρή, ε, ναι. <laughs> Coffee Square στο Ασβεστοχώρι, στην uh, πλατεία, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου Δημοκρατίας να απολαύσετε και τις κρέπες σας και τα τόστας και τα hot dog και τους καφέδες σας και ό,τι εσείς θέλετε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, για την ακρόαση, για την συμμετοχή. Ραντεβού αύριο μετακομίζουμε. Η ώρα για μπλε δεν θα έρθει στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Θα πεταχτεί στην Μίκρα στις 7 η Πάοκ. Αυτό το παιχνίδι μας περιμένει και ο κόσμος θα γεμίσει το γήπεδο να πάνε όλα καλά και να δούμε αυτή την αναμέτρηση και να την ακούσετε φυσικά καθώς δεν είναι τηλεοπτικό όσοι δεν καταφέρετε, όσοι άτυχοι δεν μπορέσετε γιατί νομίζω θα είναι άτυχοι αυτοί που δεν θα έρθουν αύριο στη Μίκρα να ζήσουν τον Παλμό, την Κερκίδα και αυτό το ωραίο μάτς θα ακούσετε μέσω του Λίμπερο 107,4 την ενημέρωση του αγώνα συχνά πυκνά θα βγαίνουμε στον αέρα από το γήπεδο για να σας ενημερώνουμε Ακολουθούν τα παιδά μα, ο Νίκος Ομοσχοβίτης με το σταμάτη Μουρελή, εδώ στην Bath City, στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ευχέ για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο.